Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Hack Maniacs και το 7ο επεισόδιο. Εδώ και αρκετό διάστημα ήθελα να πάρω ένα drone και πήγα το πήρα. Σκοτώθηκα παράλληλα. Ήθελα να πάρω ένα drone και το πήρα. Πήρα το Bugs 2, το B2C. Και το πέταξα αρκετές φορές. Οπότε έφερα μαζί μου τη Σοφία. Έχει ξαναπετάξει drone, Σοφία? Άπειρες φορές. Δεν έχει πετάξει. Όχι. Λοιπόν, ώστε να δείτε κι εσείς ότι ακόμα και η Σοφία που δεν έχει πετάξει ποτέ drone μπορεί να το πετάξει. Είναι πολύ απλό και θα το πάμε βήμα-βήμα. Ήρθαμε εδώ στον. Ναι. Πολύ σίγουρος, σίγουρος. Οπότε, φύγαμε. Ήρθε η ώρα του unboxing. Θα μου πείτε γιατί φορά σήμερα πουκαμισάκι. Για μας είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Γιατί ή κάναμε μια μεγάλη βλακία και πετάξαμε 85 ευρώ, ή κάναμε μια φοβερή αγορά. Πήραμε τον Bugs το 2. Ένα πάρα πολύ καλό drone από ό,τι λέμε, με GPS και 1002. Να σας πω, να σας κάνω μια μικρή εισαγωγή. Ο λόγος που το πήραμε είναι γιατί σε ένα παλιότερο επεισόδιο πήραμε τη Μίγια και σκεφτόμαστε ότι με αυτό εδώ δεν μπορούμε να πετάξουμε τη Μίγια. Στο σημερινό επεισόδιο το μόνο που θα κάνουμε είναι να κάνουμε το unboxing και να το τεστάρουμε παρακάτω. Σε επιπλέον επεισόδιο λίγο παρακάτω θα κάνουμε και μια δοκιμή να δούμε την κουβαλάει, μπορούμε να τραβήξουμε βιντεάκια. Όπως και να έχει, πάμε στο unboxing. Έχουμε τις MJX που λέει Bugs 2, λέει ηλικία 14 και πάνω, μας λέει Brushless Motors. Τα Brushless είναι τα μοτεράκια τα οποία αντέχουν λίγο παραπάνω και κάνουν λιγότερο θόρυβο από το παλιότερο μοντέλο. Independent ESC, 2,4 GHz η συχνότητα, One Key Return, πατάς το κουμπάκι και κανονικά πρέπει να γυρίσει πίσω στην αρχική υποθεσία. GPS 1 χιλιόμετρο λέει εδώ πέρα, έχει και καμερούλα 1080, εντάξει, δεν είναι για βιντεογραφία. Άμα θες όμως έτσι απλά να τραβήξεις κανένα φωτογραφία, καλό είναι. Από την πίσω πλευρά τα ίδια πράγματα μας λέει, ότι με ένα κουμπάκι γυρνάει πίσω, μας λέει ότι έχει το GPS, οπότε μας λέει πόσο ψηλά βρίσκεται, πόσο μακριά πάει και όλα αυτά. Intelligent Orientation Control, καλά σχέση και φορά σταλόνι, 85 ευρώ drone είναι. Γυρνάει πίσω όταν μένει από μπαταρία, έχει sensor βαρόμετρο μέσα και κρατάει το ύψος του και πάλι όταν χάσει το σήμα πάλι γυρνάει πίσω. Στην κάτω πλευρά εδώ warning, caution και 1002 άλλα. Από τα πλάγια μας λέει τι έχει επιπλέον μέσα. Μας λέει ότι έχει τροφοδοτικό, την μπαταρία, το drone, 4 επιπλέον προπέλες, 2 μπροστινές, 2 πίσω και ένα aluminium spanner. Να σας πω, είμαι άσχετος από drone στην πράξη. Θεωρητικά ξέρω πολλά. Πρώτη φορά πιάνω drone στα χέρια μου. Ξεκάθαρα. Και το remote control. Και από την άλλη πλευρά μας λέει εδώ πόσο είναι το διαγώνια, πόσο είναι το μήκος του και το remote control και πόσο φτάνει. Πάμε να τα ανοίξουμε. Ανοιχτό από εδώ. Μέσα στο κουτί περισσεύει. Αυτό δεν το χρειάζεται. Το κουτάκι. Πρώτη φορά στη ζωή μου πιστεύω θα κάτσω και θα διαβάσω manual. Έχει και πολύ ωραία αυτοκολλητάκια από ό,τι βλέπω. Κάτσε να τα δούμε λίγο. Κάτσε να αφήσουμε στην άκρη αυτό για αρχή. Για να δούμε τι έχει μέσα. Έχει. Τα τρελά αυτοκολλητάκια. Βαγγέλη, θα βάλεις ένα τέτοιο στο αμάξι. Θα πάρει και ο Βαγγέλης ένα αυτοκολλητάκι. Εντάξει, κάργα ρε. Λοιπόν, αυτό έχει εδώ, Quick Start Guide, οπωσδήποτε αυτό το διαβάσω και το αναλυτικό manual. Το διάβασα. Το διάβασα. Στα αγγλικά, πάλι καλά γιατί με τους Κινέζους όσο να είναι ένα φόβο τον έχουμε πάντα. Τώρα, πάμε. Remote Control που λένε και που λέει η γιαγιά μου. Για να το πιάσουμε. Έχω και το Βαγγέλη, εδώ κάνει τις δεύτερες φωνές. Έχει το κουμπάκι για το GPS, το κουμπάκι για το headless mode. Headless mode, σήμερα έκατσα και διάβασα γι' αυτό. Headless mode τι σημαίνει, δηλαδή, ακούς Βαγγέλη τι σημαίνει. Headless mode, άμα θες να πας ευθεία, ασχέτως με το που κοιτάει η μούρη, δηλαδή πηγαίνω με το τηλεκοντρόλ μπροστά, ας κοιτάει η μούρη προς εμένα, θα πάει σύμφωνα με το τηλεκοντρόλ. Τι θέλω εγώ, το ξέρεις Βαγγέλη? Ούτε εγώ το ξέρα σήμερα, όπως είπα το μάθα. On off. Το κόκκινο κουμπάκι από ό,τι ξέρω και διάβασα και είδα στα reviews, γιατί είπαμε ειδικός από τα βιντεάκια που έχω δει, είμαι ειδικός στα drone, μόνο με τα βίντεο. Το κουμπάκι αυτό είναι ουσιαστικά για να ανοίξουν αυτόματα τα μοτέρια και να κλείσουν αυτόματα τα μοτέρια, έτσι. Λοιπόν, αυτό το κουμπάκι εδώ είναι για να σηκωθεί αυτόματα και να κατέβει αυτόματα. Το κουμπάκι αυτό εδώ που έχει τη φωτογραφική μηχανή είναι, για να το δείτε και εδώ μπροστά,
Το κουμπάκι αυτό εδώ πάνω στη γωνία, αν το πατήσεις μια φορά, τραβάει φωτογραφία. Αν το κρατήσεις πατημένο, ξεκινά να τραβάει βίντεο. Όπως είπαμε, έχει μέσα και καμερούλα 1080 της πλάκας, αλλά εντάξει. Και αυτό το κουμπάκι εδώ, τι κάνει αυτό? Return home, είναι να γυρίσει πίσω και καλά. Έτσι, ναι. Είδατε. Εντάξει. Αυτά εδώ δεν φαίνεται να κουνιούνται, τα δύο. Πρέπει να είναι για κάποιο άλλο μοντέλο. Πάμε παρακάτω. Έχουμε τους τέσσερις έλικες. Μας γράφει από ποια πλευρά σφίγγουν, κλειδώνουν και από ποια ξεκλειδώνουν και μας λέει ποιο είναι το α και ποιο το β. Τώρα εδώ, κάτσε, μην έχουμε κανένα φράπεδο. Α, οκ, okay. Είναι κλειστό από εδώ. Ωραία, πάλι καλά. Ουζα! Το φωκολτάκι αυτό δεν το θέλουμε. Στο τέλος θα ανοίξω τον drone. Λοιπόν, εδώ έχουμε το φορτιστή του. Ναι, πάλι να το σπάσω. Ναι, ο φορτιστής για την μπαταρία, USB. Το συνδέεις εδώ και συνδέεις και την μπαταρία από την άλλη πλευρά και τελείωσες. Μια χαρούλα. Αυτό συγκεκριμένα φαίνεται τέρμα ψεύτικο, αλλά εντάξει, φορτιστής είναι, δεν πειράζει. Το δεχόμαστε. Κάτσε το βάλω στην άκρη λίγο το drone, να δούμε τι έχουμε εδώ. Μας δίνει ένα κατσαβιδάκι. Μας δίνει 4 λαστιχάκια αυτά εδώ. Μαζί με αυτό εδώ το σκατούλι, έχω την εντύπωση ότι είναι, για να δούμε, ναι, είναι, καλά κατάλαβα, για να πιάσει αυτό εδώ, Ευαγγέλ, όχι, το κατσαβιδάκι, φαντάζομαι, περίμενε, ναι, το κατσαβιδάκι είναι για να ξεβιδώσετε εδώ πίσω για τις μπαταρίες. Μπαταρίες δεν έχει, δεν έχει μέσα από μόνο του, για να δούμε, παίρνει 4 μπαταρίες στον ΑΑ, οκ, κάτσε το βάλω. Πάλι πρόχειρα. Τα έχω κάνει εδώ. Αντάρα. Αντάρα το λέτε εσείς. Στην Πρέβεζα το λέμε πολύ. Και να το drone. Αυτό είναι. Μορφούλικο έχει. Την έκανα. Έχει το αυτοκολλητάκι μπροστά. Το βγάλαμε. Εγώ δεν μπορώ να τα βλέπω τα αυτοκόλλητα μακριά από εμάς. Και μπαταρία λέει 1800 mAh. 7,4 βόλτα, έχει κολλήσει το τέτοιο ρε στα χέρια. Χέστο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω έχει, εδώ πέρα έχει και μία ασφάλεια. Μάλλον για να μην κλείσει από μόνο του στη μεταφορά. Και ουσιαστικά άρχισε εδώ. Και τα καλώδια αυτά δεν θα βρουν. Περίμενε λίγο. Α, χώνονται προς τα μέσα, έχει χώρο, εντάξει. Έρχεσαι εδώ, του το χώνεις από πίσω. Και άναψε. Έκανα λίγο παραπάνω μελέτη να δω λίγο πώς ανοίγει και όλα αυτά. Επίσης κοίταξα μέσα στο κουτί. Είδα ότι αυτό εδώ όντως είναι για να σφίξει εκείνη τη βλακία εκεί πάνω. Αυτό εδώ, μιλάω γι' αυτό. Εξτρά, ντρέπομαι, αλλά δεν είδα μέσα ότι οι Κινέζοι μας είχαν αυτό. Λοιπόν, οι άτιμοι μας βάλαν μια καρτούλα 8 GB με ένα USB stickάκι adapter. Δηλαδή, ready to fly, Βαγγέλη. Είναι ready to go. Την καρτούλα να τη βάλεις στον drone από κάτω, επί της ευκαιρίας μπαίνει από εδώ, τη χώνεις μέσα, εντάξει. Δεν νομίζω να κάνει ιδιαίτερη κάρτα, ούτε γράμματα δεν έχει πάνω, 8 GB λέει όλο και όλο. Τέλος πάντων, και έχει και το στικάκι να τη βάλεις πίσω για να κάνεις απευθείας τη μεταφορά, να πούμε, ορίστε ένα δωράκι όμορφο εδώ από την MJX. Λοιπόν, ήρθε η ώρα της δοκιμής. Το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να δείξουμε πώς γίνεται να αλλάξεις τα modes. Πατάς το κόκκινο κουμπάκι, ανοίγεις on και κρατάμε 3 δευτερόλεπτα πατημένο το return to home. Αυτή τη στιγμή, ξαναπάτα το, γυρνάει, βλέπετε, mode 2, 3, 4. Εμείς θα το αρχίσουμε με το mode 2, το οποίο ήταν από την αρχή που το αγοράσαμε. Ωραία. Τώρα, κλείς το μοχλό. Αφού έχουμε βρει το mode και πάμε στο drone μας, δεν έχουμε βάλει την μπαταρία αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι, θα ανοίξει η Σοφία το μοχλό πατώντας το κόκκινο κουμπάκι, ωραία, και να βοσβήνει το πράσινο φωτάκι κλασικά και ερχόμαστε, βάζουμε την μπαταρία μας. Αφού μπει η μπαταρία, κλειδώνουμε και από κάτω, έχει από κάτω υποδοχή να κλειδώσει, ωραία. Ακούσατε αυτό το beep, σημαίνει ότι είναι έτοιμο για να συγχρονίσει. Πάμε και στο μοχλό και
και βλέπουμε δεξιά πάνω τη στάθμη της μπαταρίας και του drone. Ενώ εδώ δεξιά, εδώ είναι του remote, εδώ είναι του drone. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, να μας βγαίνει το φωτάκι όπως να είναι και εμείς πρέπει να το πάρουμε, να το γυρίσουμε τρεις φορές μπροστά, γύρω-γύρω. Τα φωτάκια, έχει ήλιο, δεν φαίνεται ιδιαίτερα. Αυτή τη στιγμή να μας βγαίνει πράσινο μπροστά, πράσινο πίσω, πράσινο μπροστά, πράσινο πίσω. Οπότε το παίρνουμε και πρέπει να το γυρίσουμε τρεις φορές όρθιο. Μαζί με την κάμερα δεν βολεύει ιδιαίτερα, αλλά έγινε δουλειά. Και σταθεροποιήθηκαν. Πίσω έχουμε πράσινο, μπροστά έχουμε κόκκινο. Πλέον είναι έτοιμο. Ερχόμαστε στο μοχλό μας και βλέπουμε ότι 12. Το 12 που βλέπουμε εκεί σημαίνει ότι έχουμε 12 δορυφόρους αυτή τη στιγμή μας κοιτάνε. Πάτε το auto take off. Λάθος μου. Πάτε το κόκκινο πρώτα, ανάψω τα μοτέρ. Το πάτησε και αρχίζουν να ανάβουν τα λαμπάκια. Το του οι έλικες. Πατάμε τώρα το auto take off. Πάτε το. Ξεκίνησε να ανεβαίνει μόνο του. Λοιπόν, μην πιέζεις ακόμα τίποτα στο μοχλό. Να δούμε καταρχάς πόσο σταθερό είναι. Άστο όπως είναι. Προσπαθήσω να κρατήσω την κάμερα όσο πιο σταθερή μπορώ. Και βλέπουμε ότι κρατιέται στο σημείο που θέλουμε. Στο μοχλό επίσης βλέπουμε ότι είναι στα 2 μέτρα και έχει φύγει ένα μέτρο από το σημείο το οποίο το ξεκινήσαμε. Το σημείο που το ξεκινήσαμε ανάμεσα από τον τρίποδα και τη βαλίτσα. Δώσε λίγο ύψος τώρα. Δώσε κι άλλο. Ωραία. Εγώ το έχασα αυτή τη στιγμή από τον ήλιο. Πήγαινε το λίγο προς τα δεξιά. Ωραία. Άμα θες, γυρνώντας αυτό το μοχλό προς τα δεξιά, γυρνάει και η μούρη του ντρόουν. Ας το ζουμάρω λίγο, μήπως μπορέσουμε να το πιάσουμε κιόλας. Τέλεια. Τώρα, ας πούμε ότι θέλουμε να τραβήξουμε μια φωτογραφία. Βασικά, να δώσουμε λίγο ύψος ακόμα. Δώσε λίγο ύψος. Δώσε, πήγαινε το αρκετά. Πήγαινε το κι άλλο. Έχει ένα χιλιόμετρο εμβέλεια περίπου, λέει. Προς το ύψος, από ό,τι είδα από βιντεάκια, 500 μέτρα, προσωπικά μέχρι 200 το έχω πάει. Λοιπόν, ας έρχομαι πάλι λίγο προς το μοχλό. Αυτό που κάνετε αυτή, βλέπετε ότι είναι στα 36 μέτρα. Αν πατήσουμε το κουμπάκι της φωτογραφίας, μια φορά, πάτε το, τραβάει φωτογραφία. Γύρνα λίγο ακόμα γύρνα τον drone προς τα δεξιά, για να τραβήξουμε προς τη θάλασσα. Να ξέρεις, τα κόκκινα φωτάκια είναι αυτά που είπαμε ότι είναι η μούρη του. Προς τα αριστερά. Όπως θες, αριστερά ή δεξιά. Όχι, αυτό, το άλλο το χεράκι. Ωραία. Αυτό είναι να πηγαίνεις δεξιά-αριστερά. Με αυτό το μοχλό. Ωραία. Να γυρίσει μπροστά. Μένει στο ίδιο σημείο και γυρνάει. Ωραία. Λογικά τώρα εδώ βρίσκεις θάλασσα, αν και έχει πολύ ήλιο. Πάτα μια φωτογραφία. Να το κάνω και πιο μπροστά. Πήγαινε το και πιο μπροστά, άμα θες. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη να το πω. Λοιπόν, πού το έχει πάει, στα πόσα μέτρα είσαι ύψος? 36. Ωραία, και πόσο μακριά είσαι από το σημείο κίνησης? 15 μέτρα. Ωραία. Όπως είπαμε, τράβα και εδώ μια φωτογραφία, μπορεί να βγει ωραία. Ωραία. Συνεχόμενα τώρα, κράτα το κουμπάκι της φωτογραφίας. Θα γυρίσει σε λειτουργία για βίντεο. Βλέπουμε πλέον στην οθόνη. Αμόλατο. Αμόλατο. Ωραία. Πρεβεζάνικα κάρκα. Βλέπουμε εδώ πάνω πως σβήνει βιντεοκάμερα. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να τραβάει βίντεο. Προσπάθησε ομαλά να γυρίσει το μοχλό να κάνει μια περιστροφή το drone. Να δει ο κόσμος γενικά πού βρισκόμαστε. Πιο σιγά. Δεν έχει από τις καλύτερες κάμερες. Δηλαδή για 1080 έλπιζα κάτι παραπάνω, αλλά τέλος πάντων. Μπορείς να μην το πηγαίνεις και τέτοιο. Καλός τρόπος που παρατήρησα δοκιμάζοντάς το είναι να το γυρνάω έτσι, να το κρατάω με τα δύο δάχτυλα για να κάνω πολύ μικρή κίνηση.
Και γυρνάει πολύ αργά τον drone έτσι. Ωραία. Είμαι νευρικός. Ναι, ναι. Εδώ, η Σοφία. Τι θα έλεγες να το γυρίσουμε σπίτι, να δούμε, μόνο του θα γυρίσει. Πάτα λίγο το κουμπάκι, το return home. Μια φορά. Ωραία. Να δούμε πού θα έρθει το drone. Πιστά μου, τι έκανα τώρα. Κανόν στην πορεία σου. Ήρθε από πάνω μας. Ουσιαστικά, πόσο λέει στο μοχλό, ότι είμαστε στα 0 μέτρα μακριά από το σημείο κίνησης και είμαστε στο ίδιο ύψος. Πάτα ξανά το return to home, να σβήσει. Τέλεια. Αυτή τη στιγμή, αν πατήσουμε auto landing, κανονικά θα έπρεπε να έρθει εδώ στο σημείο που είμαστε εμείς. Πάτα το auto landing. Παναγία μου. Αρχίζει, κατεβαίνει. Θα το σταματήσω εγώ. Στο κεφάλι μου έρχεται. Δημήτρη. Λοιπόν. Παναγία μου. Δημήτρη. Λοιπόν, το κατεβάζω εγώ από εδώ και πέρα σιγά σιγά. Για να δείξω πόσο μακριά πήγε από τη βαλίτσα που βάλαμε αρχικά. Πάμε πιο πίσω, έλα πιο πίσω. Έχουμε ξεφύγει 1-2 βήματα. Για ένα drone των 85 ευρώ μου φαίνεται μια χαρά. Θες να δείξουμε και μια προσγείωση. Πήγαινε το λίγο, βλέπεις η μούρη σου είναι προς τα εδώ. Να δείξουμε και το headless mode. Πάτε το κουμπάκι αυτό εδώ. Σίγουρο. Γύρισε το, ναι. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν πάει σύμφωνα με τη μούρη του drone, αλλά πάει όπως το έχεις εσύ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, άσχετα που η μούρη κοιτά εμάς, αν πατήσεις αριστερά πρέπει να πάει αριστερά. Βλέπεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάθεσαι να σκέφτεσαι πού κοιτάει η μούρη κτλ. Πάει σύμφωνα με το μοχλό. Πατάς προς τα μπροστά τη μούρη. Δείξε το λίγο. Και φεύγει από εμάς. Πάτα το προς τα μπροστά αυτό εδώ. Πάτω κι άλλο. Όχι προς τα εκεί, θέλω να πάει με τον κόλο προς τα πίσω. Α. Ωραία. Οπότε εσύ το σπρώχνεις και αυτό προς τα πάνω πηγαίνεται. Βλέπετε ότι απομακρύνει τον drone από εμάς. Άρα εδώ, στο headless mode, δεν χρειάζεται εσύ να κοιτάς πού είναι η μούρη του, πού είναι ο κόλος του. Πάει σύμφωνα με το τηλεκοντρόλ. Ναι. Έτσι. Πάμε να δείξουμε και μια προσγείωση. Κάτσε να το βγάλουμε το headless mode. Το φέρουμε σε ένα σημείο να μην έχει χορταράκια. Βλέπουμε ότι γενικά στέκεται καλά πάντως. Να έρθουμε και λίγο κόντρα στον ήλιο. Πάτα τώρα αυτό που πάτησες για να σηκωθεί, ξαναπάτα το. Το auto landing. Αυτό το κουμπάκι, ναι, δίπλα από το κόκκινο. Το πατάει και μόλις έκανε την πρώτη προσγείωση. Ευχαριστώ! Τώρα για να ξαναξεκινήσουμε, τραβάμε ακόμα βίντεο εντωμεταξύ, για να ξεκινήσουμε ξαναπατάμε το κόκκινο κουμπάκι. Αχ, μην βάζεις πάλι δύσκολα. Και πάτα να σηκωθεί μόνο του. Όπως είπαμε αυτό, ακριβώς. Και σηκώθηκε. Και στέκεται. Οπα. Θέλω να μας κόψει τα κεφάλια, Σοφία. Τώρα το έμαθα. Για να δούμε, δώσε του λίγο ύψος. Δώσε ύψος. Βασικά, περίμενε να έρθω από πίσω του για να το βλέπω. Κάτσε βρε, όχι μακριά εκεί. Ας το έχω, δεν πειράζει. Δώσ' του. Ύψος κι άλλο. Στα πόσα μέτρα είσαι εκεί? 48. 48 μέτρα. Ωραία. Θα σε παρακαλέσω να πάρεις λίγο τώρα την κάμερα. Αχ, ευχαριστώ. Μου φύγε να... Και να το δοκιμάσω κι εγώ λίγο να δούμε πώς πάει. Μην με δείχνεις εμένα, χαλάω το τοπίο. Θα το φέρουμε λίγο χαμηλά, να δούμε καταρχάς. Κάτσε μου πως έχω ζουμάρι. Το έχασα. Όχι, δεν έχω ζουμάρι, ωραία, άστο. Άρα είδατε ότι η Σοφία μπόρεσε να το πετάξει. Θα το αφήσουμε λίγο να δούμε να σταθεί. Βλέπουμε στέκεται μόνο του. Να ξέρετε, παίρνει περίπου 5 ώρες μία φόρτιση βαριά. Ακόμα και από USB από την υπολογιστή του φορτίσεις. Και
Κρατάει μπαταρία σε ιδανικές συνθήκες όπως είναι σήμερα γύρω στα 16 λεπτά. Ενώ όταν έχει αέρα, εντάξει, μου κράτησε 12-13 λεπτά την προηγούμενη φορά, αλλά έχει πολύ αέρα. Πάλι να του δώσω μια γκαζάκια. Να δούμε, έχει δύναμη. Λοιπόν, άρχισε να σφυρίζει η μπαταρία, οπότε ας το γυρίσουμε πίσω. Να ξέρετε ότι ακόμα και όταν αρχίζει να σφυρίζει, έχετε γύρω στα 4 λεπτά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε κανονικά στα 12 λεπτά. Και αρχίζει κλαίει η μπαταρία. Ακόμα και εγώ να το αφήσω, αυτό γυρνάει μόνο στο σημείο το οποίο είχαμε συνδέσει στην αρχή για return home. Εντάξει. Δεν θέλω να το δείξω τώρα εδώ γιατί είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή, εντάξει. Μην έχουμε κανένα ευτράπελο. Επειδή κουνηθήκαμε και αρκετά από το σημείο το οποίο φύγαμε. Και ακόμα δεν εμπιστεύομαι τον αυτό μου. Ένα γεράκι. Είναι στο δέντρο. Λοιπόν. Και να δείξουμε λίγο τη σταθερότητα. Βασικά το δείξαμε τη σταθερότητα. Μη φοβάσαι. Λοιπόν, σήμερα το προσγειώνουμε, δεν υπάρχει λόγος να το κρατήσουμε άλλο ανοιχτό. Δείξαμε όσα θέλουμε να δείξουμε. Λοιπόν, στα θετικά του αυτό το drone. Έχει πολύ καλή τιμή. Αρκετό χρόνο πτήσης για τα λεφτά του. Δοκίμασα, σηκώνει τη μύγια. Πάρα πολύ θετικό. Γιατί γι' αυτό το πήραμε ουσιαστικά, για να τραβήξουμε καμία σοβαρή λήψη με τη μύγια. Και ακόμα και ένα αρχάριο, όπως είδατε, μπορεί να το πετάξει. Εντάξει, θα έχει κάποια υποβοήθηση. Βέβαια, τώρα εδώ είμαστε και στενά. Για την κυρία. Θα τραβήξουμε μια φωτογραφία. Ωραία. Στα αρνητικά, βέβαια, θα ήθελα λίγο καλύτερη κάμερα. Εντάξει, 2018 έχουμε Ήμαρτον. Δεν είναι τόσο καλή κάμερα, αλλά εμάς προσωπικά δεν μας νοιάζει γι' αυτό. Δεν το θέλαμε για άλλη δουλειά. Και επίσης, ένα αρνητικό, δεν μου αρέσει που τα καλωδιάκια είναι τόσο κοντά στην μπαταρία. Δηλαδή θα ήθελα να έχει λίγο αέρα γιατί άμα το χώσεις απότομα μπορεί να κόψει και ένα καλωδιάκι με τον καιρό. Βέβαια οι μπαταρίες κάνουν 15-20 ευρώ περίπου, οπότε καλό είναι να αγοράσετε κανένα δύο μπαταρίες να έχετε κανένα 45 λεπτά πτήσης. Αυτά από μας. Και από μένα. Αυτά από μας. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια. Λίστο. Και like και share. Like και subscribe. Like and subscribe. Και ήρθε η ώρα που μόνο του προσγειώνεται. Έκοψε και λίγα χορτάρια.